Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωσή μας με τίτλο «Ανοίγοντας τους ορίζοντες της εκπαίδευσης. Σχολείο με προσωπικότητα». Αρχικά θα ήθελα να καλέσω τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής και πρόεδρο της Χαρισμάθειας, κύριο Αλέξανδρο Παπανδρέου. Ο Αλέξανδρος Παπανδρέου είναι υπεύθυνος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του οργανισμού και διδάκτορας τεχνητής νοημοσύνης στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Ευφυΐας στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος. Κύριε Παπανδρέου. Καλημέρα σας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σήμερα που βρίσκομαι ανάμεσά σας, που βλέπω ένα γεμάτο αμφιθέατρο. Και αυτό γιατί τον Νοέμβριο, όταν ξεκινούσαμε να σχεδιάσουμε αυτό το εγχείρημα, ξέραμε ότι θα είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Ξέραμε ότι πηγαίνουμε για το αδύνατο. Πηγαίνουμε για το αδύνατο όχι γιατί σχεδιάσαμε μια εκδήλωση. Εκδηλώσεις γίνονται δεκάδες καθημερινά. Άλλες μεγαλύτερες, άλλες μικρότερες. Το αδύνατο ήταν να μπορέσουμε να βάλουμε κάτω από την ίδια ομπρέλα, να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, ακαδημαϊκοί, οι οποίοι έχουν το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, το γνωστικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, τα σχολεία, οι οποίοι καλούνται να εφαρμόσουν, αλλά και οι φορείς, οι οποίοι καλούνται να υποστηρίξουν την αλλαγή στην εκπαίδευση. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξέρουμε ότι αυτό που σχεδιάζουμε είναι μια κοινή συνισταμένη όλων αυτών των δυνάμεων, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορέσει να εφαρμοστεί. Στο περιοδικό που έχετε, που βρίσκεται στην τσάντα, την οποία έχει, ουσιαστικά σας έχει μοιραστεί κατά την εγγραφή σας, θα βρείτε και το κείμενο της διαβούλευσης αυτής, στο οποίο έχουμε καταλήξει οι 10 φορείς, οι οποίοι καθίσαμε στο τραπέζι και σχεδιάσαμε τους άξονες του σχολείου με προσωπικότητα. Αυτό το κείμενο από αύριο θα είναι ανοιχτό σε διαβούλευση. Θα ζητήσουμε υποστήριξη λοιπόν από φορείς ή από μεμονωμένους ανθρώπους, έτσι ώστε να δείξουμε ότι η κοινωνία μας είναι έτοιμη να κάνει ένα βήμα μπροστά. Αυτό ήταν εξ αρχής ο στόχος. Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα εδώ, σε ένα εμβληματικό κτίριο, στο Ίδρυμα Ευγενίδη, το οποίο έχει το πλανητάριο, τρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία μας έχουν μεγαλώσει από παιδιά. Έχουμε μαζέψει 26 ομιλητές, 26 πολύ αξιόλογους ομιλητές. Υπάρχουν δεκάδες υποστηρικτές και δεκάδες θελοντές, οι οποίοι υποστηρίζουν αυτήν τη δράση. Είναι, μπορώ να πω, πάρα πολύ αναζωογονητικό το γεγονός ότι είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Είχαμε περισσότερες από 1.000 αιτήσεις. Πάνω από το 86% όσων κάνανε αίτηση έχουν τελειώσει, έχουν περάσει και από τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Έχουμε αιτήσεις από την Ξάνθη μέχρι την Κρήτη. Που σημαίνει ότι υπάρχει η επιταγή για να μπορέσουμε να αλλάξουμε κάτι. Υπάρχει η βούληση για να μπορέσουμε και να αλλάξουμε κάτι. Η εκπαίδευση που έχουμε σήμερα στα σχολεία μας, καλώς ή κακώς, είναι ένα προϊόν της βιομηχανικής επανάστασης. Η βιομηχανική επανάσταση επιτάσσει τυποποίηση, επιτάσσει πιστοποίηση της γνώσης, επιτάσσει κατάρτιση, έτσι ώστε αυτός που θα βγει από το εκπαιδευτικό σύστημα να μπορεί να έχει ένα ρόλο σε μια γραμμή παραγωγής. Δεν είμαστε στην εποχή της βιομηχανικής επανάστασης. Είμαστε στην εποχή της πληροφορίας. Στην εποχή της πληροφορίας δεν έχει καμία απολύτως αξία η αναπαραγωγή, η απομνημόνευση, η αποστήθηση γνώσης. Όλη η πληροφορία που μπορείτε να φανταστείτε και πολύ περισσότερη από αυτή που μπορείτε να διαχειριστείτε βρίσκεται στην άκρη του χεριού σας, σε ένα τάμπλετ, σε ένα κινητό τηλέφωνο, σε ένα λάπτοπ. Αλλάζουμε λοιπόν το παράδειγμα στην εκπαίδευση, γιατί οτιδήποτε και να μάθετε σήμερα θα είναι παροχημένο σε 5 χρόνια. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι να μπορείτε να αποστηθήσετε, να απομνημονεύσετε. Το ζητούμενο είναι να μπορείτε να έχετε προσαρμοστικότητα. Να μπορείτε να προσαρμοστείτε σε ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο περιβάλλον. Το ζήτημα λοιπόν το οποίο εμείς θέτουμε είναι ότι υπάρχει άπειρη πληροφορία,
Οπότε πρέπει να πάμε σε ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ανάπτυξη δεξιοτήτων σημαίνει κριτική ικανότητα, για να μπορέσω από τον όγκο της πληροφορίας που υπάρχει να έχω μια αξιολογική κρίση. Τι είναι καλό, τι δεν είναι καλό, ποια είναι η αξία του καθενός. Τι μου χρησιμεύει, τι δεν μου χρησιμεύει. Τι είναι κατάλληλο, τι είναι λιγότερο κατάλληλο. Να φύγω από την κριτική ικανότητα και να περάσω στη δημιουργικότητα. Να πάρω τα πράγματα αυτά, τα οποία εγώ έχω αξιολογήσει, να τα συνθέσω σε κάτι μεγαλύτερο, έτσι ώστε να παράξω μια πρωτότυπη εργασία, ένα πρωτότυπο προϊόν. Χρειάζομαι διαθεματικότητα. Χρειάζομαι τα νοητικά σχήματα που θα πάρω από αυτό το πράγμα το οποίο θα κρίνω, να μπορώ να τα μεταφέρω από το ένα πεδίο στο άλλο για να με κάνει αυτό ευέλικτο. Να μπορώ να προσαρμόζομαι. Αυτή είναι η αξία που χρειάζεται. Όπως προφανώς δεν γίνεται το 2017 να μην αξιοποιούμε τα μέσα και την τεχνολογία για να μπορέσουμε να κάνουμε πιο εύκολη την εκπαιδευτική διαδικασία. Να την κάνουμε πιο παραγωγική. Αυτό λοιπόν που προτείνουμε είναι ένα σχολείο με προσωπικότητα. Ένα σχολείο με προσωπικότητα σημαίνει ότι έχουμε τάξεις πολλαπλών ταχυτήτων. Υπάρχουν μέσα παιδιά τα οποία αποκλίνουν περισσότερο ή λιγότερο από το μέσο όρο, στην ίδια τάξη, όλα μαζί, τα οποία όμως έχουν περιθώριο και ευελιξία για προσωπική έκφραση. Υπάρχει το περιθώριο του χώρου στα παιδιά αυτά να μπορέσουν να αναπτύξουν και να αποδεχθούν τη διαφορετικότητά τους. Ζητάμε εμπλουτισμό της ύλης, που σημαίνει ότι πρέπει να μπορούμε να εξετάσουμε ένα γνωστικό αντικείμενο μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Να δει ο καθένας μας το γνωστικό του αντικείμενο μέσα από τα ενδιαφέροντά του. Ζητάμε εμβάθυνση. Ζητάμε μια διάρθρωση δηλαδή των διδακτικών στόχων με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε όλοι να μπορούν να βουτήξουν όσο πιο βαθιά αντέχουν. Για ποιο λόγο να βάλουμε ένα πάνω όριο στο πόσα μπορεί να μάθει ή στο πόσα μπορεί να καταλάβει ένα παιδί μέσα σε μια τάξη. Ζητάμε διαβάθμιση δυσκολίας. Και ζητάμε διαβάθμιση δυσκολίας γιατί τα παιδιά πρέπει, όλα τα παιδιά, πρέπει όταν θα βγουν από το σχολείο να ξέρουν ότι δεν είναι τα πάντα εύκολα. Ότι δεν είναι τα πάντα με τη λύση στο πίσω μέρος του βιβλίου. Πρέπει να μάθουν ότι για να μπορέσεις να φτάσεις σε μια επιτυχία, πρέπει να περάσεις από αρκετές αποτυχίες. Τι σημαίνει επιμονή, τι σημαίνει επιμονή, υπομονή, τι σημαίνει να μένεις προσιλωμένος στο στόχο σου, να διαχειρίζεσαι την αποτυχία. Τι σημαίνει να πηγαίνεις για το αδύνατο. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό που ζητάμε λοιπόν είναι εξατομίκευση. Είναι μια εξατομικευμένη ποιότητα εκπαίδευσης για όλους. Ανεξαρτήτως των χαρακτηριστικών τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν το καλύτερο που μπορούν. Και αυτό λέγεται δικαιοσύνη. Χαίρομαι γιατί περίπου το 80% των ανθρώπων που έχουν κάνει αίτηση, και φαντάζομαι ότι αυτό το στατιστικό μπορώ να το ανάγω και στην αίθουσα εδώ, είναι εκπαιδευτικοί ή είναι φοιτητές παιδαγωγικού. Και γι' αυτό χαίρομαι, γιατί έχω την ευκαιρία να σας πω ότι εάν δεν προσπαθήσετε ουσιαστικά να μπείτε σε μια διαδικασία να κάνετε μάθημα για τον μαθητή που είναι από κάτω και όχι γενικά ένα μάθημα που σας έχουν περιγράψει ένα αναλυτικό πρόγραμμα, είσαστε αναλώσιμοι. Δεν έχετε κανέναν ρόλο αύριο. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σήμερα δεν είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που αποθηκεύει πληροφορίες και μπορεί να τις αναπαράγει στο μαθητή. Είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να πάει προσαρμοσμένα πάνω στις ανάγκες, πάνω στις ιδιότητες, στα χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού και να του δώσει κάτι προσαρμοσμένο. Έχει ξεκινήσει ήδη με την εκμάθηση ξένων γλωσσών, θα συνεχίσει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και στην τυπική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση μέσα από e-learning, ουσιαστικά πλατφόρμες, οι οποίες δεν έχουν καμία απολύτως προσαρμογή στα χαρακτηριστικά σου. Παίρνεις ένα τυποποιημένο, πιστοποιημένο πρόγραμμα και σου λένε ότι, άρα τώρα, άμα το ακολουθήσεις αυτό, έχεις μάθει αγγλικά, έχεις μάθει γαλλικά, έχεις μάθει γερμανικά, έχεις μάθει κιθάρα. Και αυτό, γιατί αυτό το επίπεδο εκπαίδευσης μπορεί να το παρέχει την Google. Μπορεί να το παρέχει οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα. Ο δικός σας ρόλος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων. Είναι η προσαρμογή. Φεύγετε λοιπόν από το είμαστε απλά εκπαιδευτικοί και γίνεστε παιδαγωγοί. Πρέπει να περάσετε στο επίπεδο, στο στάδιο που θα πάρετε να αγκαλιάσετε το κάθε παιδί ξεχωριστά, εξατομικευμένα, έτσι ώστε να καταφέρετε να το πάτε μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει. Και αυτή είναι η περιβόητη
διαφοροποιημένη εκπαίδευση. Δεν την ανακαλύψαμε σήμερα. Απλά δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα, στον βαθμό που θα έπρεπε να έρθει. Η διαφοροποιημένη εκπαίδευση, καλός ή κακός, στην Ελλάδα είναι σε πολύ βρεφικό, νηπιακό στάδιο. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να την υποστηρίξουμε, έτσι ώστε να μπορέσει να μπουσουλήσει, ώστε κάποια στιγμή να καταφέρει να σηκωθεί και αργότερα να τρέξει. Και αυτό το λέω με πάσα επίγνωση του τι λέω, γιατί σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές αποσπασματικές κινήσεις ως προς την διαφοροποιημένη εκπαίδευση. Αν δεν γίνει κάτι κεντρικό, αν δεν γίνει κάτι σχεδιασμένο ολιστικά, με δομή, με στόχο, όλο αυτό δεν θα κάνει καλό. Θα κάνει κακό. Και θα κάνει κακό γιατί από ένα χρήσιμο εργαλείο, η διαφοροποιημένη εκπαίδευση, θα γίνει πάρα πολύ απλά μία μόδα. Η διαφοροποιημένη εκπαίδευση είναι εκπαίδευση. Δίνει περισσότερο χώρο στα παιδιά, ελευθερία έκφρασης στα παιδιά, αλλά είναι εκπαίδευση, δεν είναι δημιουργική απασχόληση. Έχει διδακτικούς στόχους, έχει αναλυτικό πρόγραμμα, πρέπει να έχει δομή, πρέπει να αξιολογείται και πρέπει να παίρνει τα παιδιά από το Α για να τα πηγαίνει στο Β. Εάν δεν την μεταχειριστούμε ως τέτοια, θα είναι σαν να έχουμε βάλει ένα μωρό στη μέση και να το τραβάει ο καθένας από όπου τον βολεύει. Αυτό το πράγμα δεν θα μπορέσει ποτέ να σταθεί, εάν δεν το, δούμε σοβαρά. Και αυτός είναι και ο λόγος που κάνουμε τη σημερινή εκδήλωση και δεν ήρθαμε σαν οργανισμός να πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν μας ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι φορείς, εμείς τι θα μας πούμε τα δικά μας. Πρέπει να υπάρξει μια ευρύτερη συνεννόηση, μια ευρύτερη σύμπραξη. Οι μεγάλες ιδέες γεννιούνται στη στροφή του δρόμου ή στον προθάλαμο ενός εστιατορίου, είχε γράψει ο Καμί. Οι μεγάλες πράξεις δεν γίνονται όμως από μία παρόρμηση. Είναι πολλές μικρές πράξεις που έχουν μπει στη σωστή σειρά. Ξεκινήσαμε το 2012 σε ένα παρόμοιο event, σε μία παρόμοια εκδήλωση. Τότε είχαμε μαζί μας τον κύριο Νανόπουλο, όπως έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Τριβιζά. Γι' αυτό και δεν μου έκανε καθόλου εντύπωση όταν είδα στο κείμενο του κύριου Τριβιζά ότι με τον κύριο Νανόπουλο μαζί σκοπεύανε να γράψουν ένα βιβλίο φυσικής, το οποίο θα έχει μέσα αυγά, κότες και ίσως κάποιες αλεπούδες. Οπότε καταλαβαίνω ότι έχουμε κοντά μας ανθρώπους που έχουν το ίδιο πνεύμα. Τότε, όσοι μας ξέρανε ή όσοι μας παρακολουθούσαν, γνωρίζανε ότι δεν θα κάνουμε μία εκδήλωση απλά για να κάνουμε μία εκδήλωση. Γνωρίζαν ότι οι εκδηλώσεις μας είναι για να σηματοδοτήσουν κάτι μεγαλύτερο. Και τότε το 2012 είχαμε ανακοινώσει τα πρώτα προγράμματα για χαρισματικά παιδιά στην Ελλάδα. Από το 2012 έχουμε αναπτύξει 6 διαφορετικά προγράμματα, τα οποία τρέχουν σε Αθήνα, Βόλο, Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά, σε εκπαιδευτικούς, σε γονείς. Έχουμε συνεργασίες από το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ μέχρι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με αρκετά ιδιωτικά σχολεία, με την αναπτυξιολογική μονάδα του Αγλαία Κυριακού. Και όλα αυτά μας έχουν φέρει εδώ. Μας έχουν φέρει στο σήμερα, με εμένα να είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Όπως καταλάβατε ήδη, δεν πρόκειται για άλλη μία εκδήλωση. Αυτό που θέλω να σας πω από αυτό εδώ το βήμα είναι ότι η Χαρισμάθεια έχει αποφασίσει να ιδρύσει ένα κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης στο οποίο από το καινούριο ακαδημαϊκό έτος θα αναπτύξουμε αναλυτικά προγράμματα σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, τα οποία όμως θα είναι ολιστικά και θα έχουν να κάνουν με τις αρχές της διαφοροποιημένης εκπαίδευσης. Οι άλλοι τρεις άξονες του κέντρου αυτού έρευνας και εκπαίδευσης έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και τα χαρακτηριστικά της δημιουργικότητας αυτής. Έχουν να κάνουν με την παραγωγή πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και με τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Αυτό λοιπόν που ήρθα να σας πω σήμερα είναι ότι έχει φτάσει η στιγμή και χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας με την αποδοχή των ιδεών μας για να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Να δείξουμε ότι αυτή η κοινωνία είναι έτοιμη να πάει ένα βήμα παραπέρα. Από το νέο ακαδημαϊκό έτος θα κληθούν επομένως νέοι εκπαιδευτικοί
να πλαισιώσουν τη μαγιά των ανθρώπων που ήδη βρίσκονται στη χαρισμάθεια, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο. Για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε το περιβάλλον μας. Για να μπορέσουμε να κάνουμε μια μεγάλη αλλαγή. Πριν σας αφήσω να σας μαγέψει ο κύριος Τριβιζάς και να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι, θα ήθελα, έχοντας αναφέρει τη μαγιά της χαρισμάθειας, να φωνάξω αυτά τα παιδιά που έχουν τρέξει για αυτήν εδώ την εκδήλωση, να γνωρίσετε κι εσείς τη χαρισμάθεια, να έρθουν εδώ πέρα πάνω, έτσι ώστε κι εσείς να μπορέσετε με το χειροκρότημά σας να τους δείξετε ότι δεν τρέχουν άδικα. Πρώτα απ' όλα, αριστερά μου είναι η Νίκη, η οποία είναι μαζί μου αρκετά χρόνια. Η Κέλλη, η Μαρκέλα, η Αναστασία, η Κατερίνα, η Νίκη, η Άλκιστη, η Μέγκη. Έχουμε τη Νίκη και τη Ροξάνθη από το Βόλο. Έχουμε τη Σέβη. Έχουμε την Άννα, την Κατερίνα από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε δεκάδες εθελοντές οι οποίοι είτε φροντίζουν αυτή τη στιγμή παιδιά τα οποία βρίσκονται στο χώρο μέσα, είτε είναι κάτω στις γραμματείες. Όπως έχουμε τους διερμηνείς οι οποίοι έχουν έρθει εδώ για να μπορέσουν να υποστηρίξουν την εκδήλωσή μας. Είναι η Μανουέλα η οποία αυτή τη στιγμή μεταφράζει τον εαυτό της. Είναι οι υπόλοιποι διερμηνείς οι οποίοι θα έρθουν για να αναπληρώσουν τη Μανουέλα στις υπόλοιπες ώρες, η Δόμνα, η Εύα, η Γεωργία. Θα ήθελα πραγματικά να καταλάβουν και αυτά τα παιδιά ότι το έργο το οποίο παράγουν, γιατί είναι δικιά τους η εκδήλωση, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το Σεπτέμβρη, όταν σχεδιάζαμε αυτή την εκδήλωση, γνωρίζαμε ότι αυτό που σχεδιάζουμε είναι κάτι πάρα πολύ απαιτητικό. Ότι πηγαίνουμε για το αδύνατο. Ποιο είναι το όραμά μας? Να αλλάξουμε την εκπαιδευτική πραγματικότητα. Ουτοπικό? Για μας είναι αναγκαιότητα. Οπότε είναι και μονόδρομος. Εάν όχι εμείς, ποιοι? Εάν όχι τώρα, πότε? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.